κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Υπουργός του Εμπορίου Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, εγκαινιάζουν έναν επέσχυτο θεσμό, απογειώνουν περισσότερο την ιδιωτικοποίηση, νομιμοποιούν το φακελάκι, εγκαινιάζουν τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία και πάνω σε αυτή την κάψα τους, πάνω σε αυτή την πρεμούρα τους, να πληρώσουν κι άλλο οι ασθενείς. Δεν ντρέπονται να λένε επέσχυντα ψέματα. Ζητάνε από τους ασθενείς να πληρώσουν ξανά, ενώ έχουν πληρώσει 2, 3, 4 και 5 φορές με τη γενική φορολογία, με την τοπική φορολογία, με τις ασφαλιστικές εισφορές, με τους έμεσους φόρους, με τους άμεσους φόρους και τις πληρωμές, και τους λένε να ξαναπληρώσουν εάν θέλουν να αποφύγουν τις λίστες της ντροπής που οι ίδιοι έφτιαξαν, επειδή κρατάνε αυτή τη στιγμή στην Αττική 60 χειρουργικές αίθουσες κλειστές. Πρέπει να ξέρετε ότι μόνο στο Αττικό, αν ανοίξουν οι κλειστές χειρουργικές αίθουσες, οι 6 που είναι κλειστές, θα γίνουν παραπάνω 4.000 χειρουργία σε ένα χρόνο. Αυτές τις αίθουσες τις κρατάνε σκόπιμα κλειστές, γιατί δεν θέλουν να προσλάβουν προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και άλλο. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εμπορίας Υγείας λέει όμως και άλλα ψέματα. Λέει πως θέλει τάχα μου να αυξήσει έτσι τους μισθούς των υγειονομικών. Ποιος? Αυτός που κατακρεούργησε τους μισθούς, που έχει πάει τις περικοπές σε άλλο επίπεδο, που αρνείται αυτός και η κυβέρνησή του να επαναφέρουν το 13ο και 14ο μισθό, να μας εντάξουν στα βαρέα και ανθυγιεινά, να σταματήσουν τη λαιλασία που γίνεται στο εισόδημά μας την τελευταία δεκαετία. 12 χρόνια έχουν να δουν αύξηση υγειονομική. Αντί για αυτό τι μας λέει? Εγώ δεν σας δίνω φράγκο, πηγαίνετε πάρτε τα από τους ασθενείς. Εμείς έχουμε μάθει τους ασθενείς μας να τους κοιτάζουμε στα μάτια. Δεν έχουμε μάθει τους ασθενείς μας να τους κοιτάζουμε στην τσέπη. Οι ασθενείς των δυτικών προαστίων είναι περήφανοι άνθρωποι που έχουν πληρώσει σε όλη τους τη ζωή, και αυτά που δικαιούνται πρέπει να τα κατακτήσουν. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο παλεύουμε μαζί τους, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο κάνουμε τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας. Απαιτούμε να ανοίξουν τώρα οι χειρουργικές αίθουσες, να αυξηθούν τώρα οι μισθοί, να υπάρχει δωρεάν υγεία για όλους. Όλοι σας είδατε πριν κάποιες μέρες τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη μαζί με διάφορους πρόθυμους σαν τα όρνια πάνω από το κρεβάτι ενός χειρουργημένου ασθενή στο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Τέτοιες εικόνες θέλουν να δούμε και εδώ για ασθενείς που σήμερα θέλουν να βάλουν στο χειρουργείο, οι οποίοι δεν ήταν καν στη λίστα αναμονής. Πράγμα που ομολογούν και οι ίδιοι. Θέλουν τα νοσοκομεία απλά να είναι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν καλύτερα, φτηνότερα ή ακριβότερα πακέτα παροχών από τον ιδιωτικό τομέα. Τον ιδιωτικό τομέα που τον άφησαν να θησαυρίσει μέσα στην πανδημία, που του έστελναν τον ένα μετά τον άλλο ασθενή πελατεία. Τον ιδιωτικό τομέα που 95% δεν νοσήλευσε ούτε έναν ασθενή COVID. Και όλα αυτά θέλουν να τα ξεχάσουμε, να ξεχάσουμε δηλαδή ότι το σύστημα υγείας που έφτιαξαν κατέρευσε σαν άρτινος πύργος για να μπορέσουν να απονομάνε 4-5 μέτοχοι της ιδιωτικής υγείας και συνειδητά να υποβαθμίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας για να συνεχίσουν να στέλνουν πελατεία. Εμείς λέμε καμία επιχειρηματική δράση στον χώρο της υγείας. Η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Η υγειονομική ήταν, είναι και θα είναι λειτουργή και όχι κυνηγή κεφαλών, κοράκια που θέλουν να αρπάξουν το βιος του ασθενή. Απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το επέσχυτο μέτρο. Να μην τολμήσει ο Υπουργός Εμπορίας Υγείας να πατήσει το πόδι του σε αυτό εδώ το νοσοκομείο, που έχει περάσει τόσα και τόσα, που οι υγειονομικοί το κρατάνε όρθιο με αίμα, κόπο και υδρότα και με χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες, με λαιλατημένους μισθούς. Μπορεί οι μισθήματα είναι λαιλατημένοι, αλλά εμείς δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε σκυφτοί. Και αυτό το λέμε σε όλους. Παλεύουμε μαζί με τους ασθενείς μέχρι το τέλος, γιατί η αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, το αποκλειστικά δωρεάν φάρμακο για όλους είναι απέτηση των καιρών.
δεν είναι ένα δικό μας που ή μια δική μας γλώσσα. Καλό αγώνα σε όλους και όλες και να έρθουν όσοι φορείς βρίσκονται εδώ σήμερα να χαιρετήσουν και να πούν ό,τι θέλουν. Αγαπητοί συνάδελφοι και συμπολίτες, μένουμε σήμερα εδώ μέχρι τις 3 το μεσημέρι για να μην περάσει το μέτρο των απογευματινών επιπληρωμή χειρουργείων. Γιατί η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εμπορίου Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης άνοιξε το δρόμο για να μπορούν να τρίβουν τα χέρια τους διάφοροι που μέχρι χθες δεν μπορούσαν να χειρουργήσουν. Αλλά όταν έπεσε το 500-άρικο μπορούσαν. Είμαστε εδώ λοιπόν ενάντια και σε αυτούς που εμείς δεν τους θεωρήσαμε ποτέ συναδέλφους. Αυτούς οι οποίοι έβλεπαν τον ασθενή στη τσέπη. Αυτούς οι οποίοι κοίταγαν όταν ο άλλος είναι καταγής για να του πάρουν οτιδήποτε του έχει μείνει. Δεν ήμασταν σαν σωματείο, ούτε θα γίνουμε σαν κι αυτούς. Γι' αυτό σας καλούμε όλους να μείνουμε εδώ μέχρι τις 3, για να μην περάσει το νόμιμο φακελάκι, να μην περάσουν τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργεία.